αντίστροφη μέτρηση για τις πρώτες μαζικές αφίξεις στην Κρήτη έχει ξεκινήσει, με τις πρώτες πτήσεις εξωτερικού στο αεροδρόμιο Ηρακλείου να φέρνουν δειλά-δειλά τους πρώτους τουρίστες στο νησί. Of course. Ah, there's my driver. yes, I love it. I love it. Why? Why did you choose Island? The people, the food, the quality of life, the weather. I think it's about the third or second time, something like this. Yeah. Yeah. Why did you choose Crete again and again for vacation? It's a very nice island, so yeah. Yeah, and I love Greece anyway, so yeah, yeah. Ολλανδοί, Γερμανοί και Βρετανοί είναι αυτοί που παραδοσιακά τον Μάρτιο ανοίγουν την τουριστική σεζόν και με δεδομένο ότι το Πάσχα των Καθολικών φέτος πέφτει στις 31 Μαρτίου, οι πτήσεις από και προς την Κρήτη αναμένεται να πολλαπλασιαστούν. We heard a lot of recommendations from friends and family. So we have a friend who lives here. And we adopted kittens from Crete, so we would like to know where they were born. Μάλιστα, με βάση τον προγραμματισμό την επόμενη εβδομάδα, αναμένεται να φτάσουν στο Ηράκλειο 16.000 τουρίστες, με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου να δηλώνει ικανοποιημένος από τις πρώτες αφίξεις. Τα ξενοδοχεία, ένα-δύο έχουν ανοίξει μέχρι τώρα, τα υπόλοιπα θα ανοίξουν από την άλλη εβδομάδα. Περίπου ένα 10-15% των ξενοδοχείων της παραλίας, τα resort, θα ανοίξουν τώρα. Περίπου 15-16.000 άτομα θα έρθουν τη βδομάδα 23-30 Μαρτίου και έτσι θα ξεκινήσει η τουριστική σεζόν. Τα υπόλοιπα ξενοδοχεία θα ανοίξουν τα τέλη του Απρίλη. I think it's a big island, so there's a lot to do also, and it's a nice nature. And I like Greek people also, yeah. With friends. We are here with friends for 1 week. What's the special about Crete and not other islands in Greece? It's just like we decided together. Ωστόσο, οι μαζικές πτήσεις είναι προγραμματισμένες να ξεκινήσουν μετά τα μέσα Απριλίου, όπου αναμένεται να ανοίξουν και πολλά μεγάλα ξενοδοχεία.